Και πάμε, Αντώνη Τσολαρά, τώρα στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλά θέματα από την Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε από τη λαχτάρα των επιβατών στο τρένο χθες σε αμαξοστοιχεία, η οποία σταμάτησε μέσα σε τούνελ, Αντώνη. Ναι, και από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα κιόλας στον ΟΣΕ παραμένουν και είναι συχνά, τα τονίζουν και οι μηχανοδηγοί άλλωστε, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα Τέμπη, ούτε τι έγινε για να φτάσουμε εκεί, ούτε και το που βρισκόμαστε τώρα. Με τα προβλήματα, όπως αναφέρουν, να είναι πολλά. Με τελευταίο αυτό, με την ταλαιπωρία 325 επιβατών σε δρομολόγιο, το οποίο ήταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος μέσα στη σύραγγα Όθρης μεταξύ του Δομοκού και του Λιανοκλαδίου. Το θέμα είναι ότι είχε σταματήσει να λειτουργεί και ο κλιματισμός, αλλά και ο φωτισμός για αρκετή ώρα. Και με αφορμή αυτό το περιστατικό, καθώς και ένα ακόμη το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όπου δεν ξεκίνησε ακόμη ένα δρομολόγιο από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ζητά ουσιαστικά εξηγήσεις από την ηγεσία του ΟΣΕ και ζητά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται αυτά τα δρομολόγια και γενικότερα τις συνθήκες του σιδηροδρόμου. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση ότι εντός 10 ημερών θα υπάρξει και ένα σχετικό πόρισμα, καθώς και ανακοινώσεις με αφορμή αυτά τα δύο τα περιστατικά. Το θέμα είναι, παιδιά, να μην υπάρχουν ανακοινώσεις, πόρισμα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και οτιδήποτε άλλο, το θέμα είναι το εξής πάντως, ότι φαντάσου ότι είσαι σε ένα σειρμό, ότι είσαι σε ένα τρένο. Έχει προηγηθεί μια τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και ξαφνικά μέσα σε ένα τούνελ, δηλαδή πραγματικά βάλε τον εαυτό στη θέση αυτή, μέσα σε ένα τούνελ, σταματάει το τρένο. Σβήνουν τα φώτα, σταματάει ο κλιματισμός και είσαι με άλλους 300 τόσους 400. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το επόμενο δευτερόλεπτο. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα το να λέμε, όχι Αντώνη, προφανώς, να λέει η εταιρεία θα βγάλουμε πόρισμα και θα κάνουμε ανακοινώσεις, κάντε μας τη χάρη. Έλα, τώρα. Παιδιά, τώρα. Κάντε μας τη χάρη, γιατί παραπήγε αυτή η ιστορία. Πολύ, πολύ.